Το είπα στα πολωνικά, να ακούσετε. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ και σας δίνουμε το λόγο. Λοιπόν, θα το πω με λίγα λόγια, επειδή δεν έχουμε χρόνο νομίζω. Γενικά όσον αφορά την Πολωνία, νομίζω ότι στον Πολωνό αναγνώστη έχει δοθεί ευκαιρία να διαμορφώσει μια αντίληψη για την ελληνική λογοτεχνία. Στα μεταπολωνικά χρόνια, τα 50 μεταπολωνικά χρόνια, βγήκανε περίπου 70 τίτλοι. Περισσότερα βιβλία ήταν μεταφρασμένα από τρίτες γλώσσες. Πρώτα απ' όλα από τα γαλλικά και από τα αγγλικά. Ξέρουμε λοιπόν τον Ξαδανζάκη, ξέρουμε τον Βασίλη Βασιλικού, τον ξέρουμε κύριο Σαμαράκη, λόγου χάρη. Ξέρουμε τον Καβάφη, Ηλίθι, Ρίτσο, Σικηλιανό. Μέχρι 2004 περίπου βγήκανε αυτοί οι τίτλοι που είπαμε. Μετά είχαμε ένα μεγάλο κενό και ευτυχώς για μας και ευτυχώς για την ελληνική πλευρά το 2013 εμφανίστηκε στην πολωνική αγορά ο εκδότης, ο οποίος είναι τύχη, σύμπτωση, αλλά προσωπικά είναι εγωιτευμένος με την Ελλάδα, χάρη στον οποίον σε 2-3 περιπτώσεις, με την υποστήριξη βέβαια των Υπουργείων, του Πολωνικού Υπουργείου Πολιτισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα σε 3-4-5 χρόνια, 5 τώρα λέμε για 5 χρόνια, παρουσιάστηκαν στον Πολωνό αναγνώστη 13 τίτλοι ελληνικής πεζογραφίας. Και μιλάμε εδώ για τον Νίκο Δήμου, για Λένα Παπά, για Γιάννη Καλπούζο, για Αλέξη Πανσέλινο, την Αμάντα Μιχαλοπούλου, Λένα Κίτσοπούλου και Εμίλιο Σολομού. Νομίζω ότι καμιά φορά, επειδή μιλάμε τώρα για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό. Και η ερώτηση είναι, ποιος είναι ο στόχος της ελληνικής πλευράς? Τι θέλετε? Θέλετε να παρουσιάσετε περισσότερα βιβλία στο εξωτερικό? Θέλετε να παρουσιάσετε συγκεκριμένα βιβλία, συγκεκριμένα θέματα? Είπαμε ότι καμιά φορά ο εκδότης ψάχνει κάτι εκδοτικό. Θέλετε να παρουσιάσετε στο εξωτερικό τα προβλήματα σας, τα ελληνικά? Τα ρωτάω επειδή εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Εμείς στην Πολωνία δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα καμιά πληροφορία τι θα επιθυμούσε η ελληνική πλευρά, ποια βιβλία αξίζουν να τα διαβάζουμε. Και λέω στον εαυτό μου, ποια είμαι εγώ? Εγώ μεταφράζω, εγώ πρέπει να έχω κάποιες προσωπικές σχέσεις, εγώ πρέπει να κάνω έρευνα και τι άλλο. Και καμιά φορά λέω, ίσως θα ήταν πιο εύκολο για μας να έχουμε κάποια πληροφορία, επειδή βέβαια όλοι περιμένουμε κάποια χρηματική υποστήριξη. Δεν υπάρχει, δυστυχώς. Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λεφτά, που έχουμε από εκεί, βγήκανε μερικά βιβλία στα πολωνικά. Επειδή, κρίμα είναι να το πω, αλλά ο μεγάλος εκδότης στην Πολωνία ασχολείται με τις μεγάλες γλώσσες. Και δεν είναι, δεν απορώ εγώ προσωπικά, δεν είναι τίποτα που θα λέγαμε ότι παράξενο. Και εδώ, σε αυτή τη συζήτηση, δεν αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο στη Γαλλία, στη Γερμανία, σε μεγάλες γλώσσες. Και τώρα και η πολωνική γλώσσα που είναι μικρή, και η ελληνική γλώσσα που είναι μικρή, αυτή η συνεργασία, να το πω έτσι, θέλει μεγάλη προώθηση. Δεν την έχουμε από την πλευρά την ελληνική. Είμαστε πάρα πολύ μικρή ομάδα στην Πολωνία.
Είμαστε 4-5 άτομα που μεταφράζουμε. Έχουμε και μικρή ομάδα των φιλελλήνων οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν κάτι για να παρουσιάσουν τα ελληνικά προβλήματα, τα ελληνικά θέματα, την ελληνική ιστορία, την ελληνική λογοτεχνία κλπ. Πάντως όμως κάποια υποστήριξη τη θέλουμε και τη χρειαζόμαστε, κάπως έτσι θα έλεγα. Αυτά, μήπως στην αρχή. Ναι, και είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε, γιατί και εδώ λίγα πράγματα γνωρίζουμε για το έργο σας. Βέβαια, για τον εκδότη που μιλάτε, είναι πλέον γνωστό ότι υπάρχει αυτή η τύχη για την Ελλάδα, αν υπάρχει τόσο άνθρωπος εκεί. Ναι. Και όπως και μερικοί ίσως από εμάς εδώ τυχαίνει να ξέρουμε ότι ήταν και αυτός, νομίζω, θύμα των προβλημάτων της, του ελληνικού κράτους, γιατί κάποιες χρηματοδοτήσεις, νομίζω, μετά την κατάργηση του ΕΚΕΒΗ δεν δόθηκαν σε εκδότες του εξωτερικού, και ένας από αυτούς είναι ο συγκεκριμένος. Ναι, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που τα αναφέρετε αυτά, και θέλω να ελπίζω ότι θα εισακουστούν. Και αν μπορώ να προσθέσω, λόγου χάρη, αυτός ο εκδότης για τον οποίο μιλάμε τώρα, βέβαια μας ενδιαφέρει η σύγχρονη Ελλάδα, μας ενδιαφέρει επειδή οι ιστορίες των κρατών μας μοιάζουν πολύ. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι κάπως ψυχολογικά είμαστε όμοι. Και δηλαδή μας ενδιαφέρει και η κρίση, μας ενδιαφέρει και τα κοινωνικά προβλήματα, ξέρω εγώ. Ό,τι γίνεται στην Ελλάδα τώρα. Και δεν θέλουμε να βλέπουμε την Ελλάδα μόνο ως ένα μέρος όπου πάμε διακοπές και ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος. Αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη ότι αυτός ο εκδότης αποφάσισε να εκδίδει ένα βιβλίο του Παντελή Πρεβελάκη, το αγαπημένο μου βιβλίο, το χρονικό μιας ρηχτής πολιτείας. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι όχι μόνο μιλάμε για τη σύγχρονη, αλλά πάμε και λίγο πιο πίσω. Και βέβαια πρέπει ίσως να πω εδώ ότι υπάρχει στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας η καθηγήτρια Μάρια Μπορόφσκα, η μεταφράστρια ίδια, η οποία με τους πόρους τους πανεπιστημιακούς, κρατικούς, βγάζουν μια σειρά βιβλίων με τίτλο «Τα αριστουργήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας». Αλλά αυτή αρχίζει από τον 19ο αιώνα, αλλά έχουμε, παραδείγματος χάρη, τώρα τελευταία, τα έργα του Παπαδιαμάντη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και βέβαια επίπεδο των μεταφράσεων είναι πάρα πολύ ψηλό. Και η κυρία Μπορόσκα κάπως συνεργάζεται με τους φοιτητές. Η κυρία Μπορόσκα είναι η πρώτη, αυτή ίδρυσε στην πραγματικότητα το πρώτο τμήμα της νεοελληνικής φιλολογίας στη Βαρσοβία, επειδή τώρα έχουμε και αλλού. Μιλάω για αυτό επειδή είναι σημαντικό, επειδή όταν εγώ ήθελα να μάθω τα ελληνικά, δεν υπήρχε πουθενά στην Πολωνία ένα μέρος όπου θα μπορούσα να σπουδάσω, να κάνω κάτι. Έπρεπε να το κάνω μόνη μου. Τώρα όμως, χάρη σε αυτό το τμήμα στη Βαρσοβία της φιλολογίας, υπάρχουν και τμήματα φιλολογίας, νεολογικής φιλολογίας και στην Κρακοβία και στο Βρότσλαβ, ίσως θα έχουμε καινούριους νέους μεταφραστές. Και αυτό σημαίνει ότι αυτοί, έχοντας κάποιες επαφές με την Ελλάδα, ίσως θα γίνει κάτι καινούριο, κάτι νέο, κάτι φρέσκο. Ναι. Ναι, χαίρομαι πολύ έτσι για όλα αυτά που είπατε, και
Και κυρίως και για το άλλο που είπατε, ότι ασχολούμαστε όλοι με τις μεγάλες γλώσσες και αυτό είναι από προσανατολιστικό. Έχουμε ένα μικρομεγαλισμό πολλές φορές που μας κατατρίχει. Και ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύουμε τις σχέσεις με χώρες και λαούς με τους οποίους μπορεί να έχουμε πολλά κοινά. Κοιτάει, ενδεχομένως στην περίπτωση της Πολωνίας και της Ελλάδας να υπάρχουν πολλά κοινά και στο επιστημονικό βιβλίο, δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει ενδιαφέρον και στον τομέα της ιστορίας, για παράδειγμα, όπου φαντάζομαι ότι θα έχουμε πολλά να ανταλλάξουμε και να θέλουμε να γνωρίσουμε ο ένας για τον άλλο. Εγώ νομίζω να τελειώσουμε ότι αυτό που γίνεται με την σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, τη μετάφραση, νομίζω ότι είναι μεγάλη επιτυχία. Με τη μικρή και φτώχεια χώρα όπως η Πολωνία, χωρίς την υποστήριξη φτώχειας και μικρής χώρας. Απλά ηρωισμός. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία. Να πω κάτι πριν φύγεις, Εύα, μια στιγμή πριν φύγεις. Θέλω να το πω, γιατί χάρη στην Εύα ξεκίνησα εγώ τις συνεντεύξεις αυτές, οι μεταφραστές, όταν μου είπε την ιστορία με τον Κώστα Ταξί. Και πες τη, σε παρακαλώ, γιατί έχει σημασία. Χάρη σε αυτή που μου είχε πει, για ένα λεπτό ακόμα, χάρη σε αυτό και της Μιχαέλας Πρίντσικερ, όταν μου είχε πει ότι πόσο νιώθουν αδικημένοι οι μεταφραστές, γιατί δεν προβάλλονται. Είναι τρόπος του λέγει, είναι όπως ένας τυφουριός που δεν ακούγεται πουθενά, ο ερμηνευτής λαμβάνει όλη τη δόξα, έτσι και η συγγραφή. Αλλά πες την ιστορία με τον Ταξί, είναι ενδιαφέρουσα να ακούσουμε, για ένα λεπτό. Δεν μπορώ να πω μόνο αυτή τη ιστορία. Πρέπει να πω ότι το τρίτο στεφάνι του Ταξί είναι πάρα πολύ αγαπημένο μου βιβλίο. Και θυμάμαι όταν το μετέφρασα, μου λείπουν κάτι λεπτομέρειες, τι να κάνω, τι να γράφω. Για μια σπανούντη λόγου χάρη έγραφα αυτόν και εγώ δεν μπορούσα να τη βρω ούτε. Δεν υπήρχε ίντερνετ τότε, βέβαια. Δηλαδή. Και του έγραψα ένα γράμμα με κάτι ερωτήματα και του ζήτησα να μου. Και μετά από λίγο, 2-3 εβδομάδες, δεν ήρθε η απάντηση, αυτός πέθανε. Και εγώ λέω, γιατί δηλαδή ήμουν τόσο συγκινημένη. Και περνάνε 3-4 μέρες και παίρνω το γράμμα του Ταξί. Αυτό ήταν, πώς να το πω, ήμουν τόσο συγκινημένη, έπρεπε να πω, άλλο κόσμο μου έγραψε. Αυτός όμως το στείλε βέβαια πριν, φτάνει το γράμμα. Μαρτυρίες των μεταφραστών που έχουν μεγάλη σημασία για την ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ζήλια.